Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Είστε καλά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όσο αφορά τη μετάφραση, ήταν όνειρο ζωής σας να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Ναι. Ναι. Θυμάμαι ότι ήθελα να δώσω και, δηλαδή από τότε από τις πανελλήνιες εξετάσεις, ήθελα να γίνω μεταφράστρια. Για οικονομικούς λόγους δεν μπορούσα να αναλάβω, ας πούμε, κάποια έξοδη δική μου και είχαν πει ότι ό,τι περάσεις, Θεσσαλονίκη. Ό,τι σχολή, ας πούμε, θέλεις, αλλά να είναι Θεσσαλονίκη. Οπότε πέρασα Αγγλική Φιλολογία. Τι εικόνα είχατε για την μετάφραση πριν ασχοληθείτε με αυτό και αφού ασχοληθείτε επαγγελματικά? Πρωτού ασχοληθώ με τη μετάφραση, νομίζω ότι είχα περάσει, αν θέλετε, από το λούκι του «Αχ, τι ωραία, μεταφράζω βιβλία και θα γίνω διάσημη και θα ανακαλύψω τώρα, ας πούμε, το μεταφραστικό τροχό και όλα είναι τέλεια». Επίσης όμως ήξερα ότι επειδή μέσα, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αγγλική Φιλολογία, όταν έβλεπα, επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, ας πούμε, με σεξ, με λογοτεχνία, με αυτά, μετράβηξε και η γλώσσα και δεν μπορούσα να αποφασίσω. Είχα αυτό το θέλω το γλωσσολογικό κομμάτι, θέλω και το λογοτεχνικό κομμάτι. Αλλά με τράβηξε πιο πολύ ένα από τα πράγματα τα οποία με ενίσχυσαν, ας πούμε, την επιθυμία μου να ασχοληθώ με τη μετάφραση. Ήταν ότι αν ασχολούμαι με τη μετάφραση, δεν θα χρειαζόταν να παρατήσω ποτέ ούτε τη γλώσσα ούτε τη λογοτεχνία. Οπότε θα τα είχα όλα. Δηλαδή είχε πιάσει μια υπαρξιακή απληστή, αν θέλετε. Αλλά μετά σε μεταπτυχιακές σπουδές. Επέλεξα να φύγω στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Σάρι για να ακολουθήσω ένα καθαρά επαγγελματικό, ας πούμε, μεταπτυχιακό. Δηλαδή, όταν λέω επαγγελματικό, εννοώ με επαγγελματικές προεκτάσεις, χωρίς λογοτεχνική μετάφραση. Κάναμε δηλαδή νομικά κείμενα, τεχνικά και τέτοια. Και τι νιώθετε ότι σας προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνετε σε αυτήν? Την ποικιλία. Αν εξαιρέσω ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες μετέφραζα ισολογισμούς, τιμολόγια, ναι, όλα αυτά, είναι η διαφορά στη θεματολογία και είναι, νομίζω, πιο βαθιά να το πάρουμε το θέμα, είναι η επικοινωνία. Αν θέλετε, και αυτή η δύναμη που έχουμε, ίσως αυτή η εγωιστική δύναμη, ότι χάρη σε μένα αυτό το προϊόν μπορεί να πουληθεί. Ή χάρη σε μένα γίνεται εφικτή, είναι εφικτή η επικοινωνία. Mm-hmm. Οπότε είναι και λίγο εγωιστικό το κίνητρο. Το κίνητρο, ναι, αυτό θα σου δώσουμε τώρα για τα κίνητρά σας όταν μεταφράζετε κάτι. Κάποιοι είπαν ότι ένιωθα την ανάγκη αυτό που διαβάζω σε μια ξένη γλώσσα να το μεταφράσω για να έχουν πρόσβαση σε αυτό και οι φίλοι μου, ας πούμε. Είχαν αυτή την ανάγκη και είχαν αυτό το κίνητρο. Δεν μου έχει έρθει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αυτό το να το ξέρουν, να το καταλάβουν και οι φίλοι μου. Περισσότερο σε μένα έχει παίξει ρόλο το ότι θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής. Και όταν λέω καταναλωτής, δεν εννοώ ο καταναλωτής αυτός ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ένα πιστολάκι ή ένα air condition, εννοώ και ο Ευρωπαίος πολίτης, γιατί έχω μεταφράσει και αρκετά κοινοτικά κείμενα, και ότι γενικά είναι δυνατόν να πούνε δύο πλευρές, αν θέλετε το κομμάτι της διαμεσολάβησης, να συνεννοηθούν δύο πλευρές. Οπότε εγώ βλέπω τον εαυτό μου συνδετικό κρίκο σε αυτή τη διεργασία ή διαδικασία, όπως θέλετε τι λέτε. Υπήρχε κάποιος μεταφρασής που τον είχατε σαν πρότυπο, σαν να το θαυμάσατε ιδιαίτερα? Θαυμάζω την καθηγήτριά μου των Αγγλικών, παύλα μεταφράστρια, την Κλειό Βέμπερ, η οποία ήταν και αυτή που με όθησε στη μετάφραση, αν θέλετε. Και επίρες αγαπημένος μου μεταφραστής θεατρικών έργων είναι ο Ρίκος Μπελιές, τον οποίο χάσαμε πρόσφατα. Δηλαδή, αυτά τα δύο ονόματα, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα, έτσι. Εκτός από μεταφράστρια, είστε και κάτι, ασχολείστε με κάτι άλλο? Δηλαδή, προφανώς εμείς ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλουμε να το πείτε κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα ως μεταφράστρια, δηλαδή έχω εργαστεί και σε γραφείο και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αργότερα όμως,
Μετά από έχω εργαστεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταφράζοντας κείμενα αντίστοιχου περιεχομένου. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά θα έλεγα, εργάζομαι στην Αγγλική Φιλολογία, στον τομέα μετάφρασης και διαπολιτισμικών σπουδών. Προσφέρω μαθήματα, εργαστήρια μετάφρασης τεχνικών επιστημονικών κειμένων, μεταφραστικής τεχνολογίας, μαθήματα που πάπτονται των μεταφραστικών σπουδών, δηλαδή το πιο θεωρητικό κομμάτι, μεθοδολογία μετάφρασης και στο μεταπτυχιακό, κυρίως στα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια της πορείας σας ως μεταφράστρια και τώρα που το βλέπετε και από το κομμάτι της διδασκαλίας, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς τη μετάφραση? Ή αν θυμάστε κάποιο περιστατικό, κάποια μετάφραση που να σας έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα? Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που τις σκεφτόμαστε και μας έχετε να πηδήξουμε από τον μπαλκόνι. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, είτε επειδή δεν βρίσκαμε μια λέξη, έναν όρο ή δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε, έστω και στα τεχνικά κείμενα, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε όπως θα θέλαμε το υλικό, είτε λόγω πίεσης χρόνου, είτε διαφόρων άλλων παραγόντων, κυρίως εξοκειμενικών. Αλλά ή επίσης κάποιες άλλες τις προβληματικές περιοχές ήταν οι καθυστέρησεις στις πληρωμές. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρακτικό κομμάτι, δεν είναι μόνο το ωραίο κομμάτι της, το δημιουργικό, αν θέλετε, κομμάτι της μεταφραστικής διαδικασίας. Αλλά αυτό που και λόγω της ενασχόλησης μου τα τελευταία χρόνια με το πιο ακαδημαϊκό, διδακτικό, παύλα διδακτικό κομμάτι, θα έλεγα ότι αυτό που θαυμάζω στα νέα παιδιά που πλέον έρχονται στις τάξεις μου, είναι ότι, και εκεί προσπαθώ να δουλέψω, είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Γιατί εσείς οι πιο νέες γενιές, καλείστε να, αν θέλετε, να επιβιώσετε, και όχι μόνο να επιβιώσετε, να ζήσετε καλά, να απολαύσετε μια ζωή υπό συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν. Κάτι που δεν το είχαμε αυτό, δεν το είχαμε στο ρυθμό που το έχετε εσείς τώρα. Οπότε κάποια πράγματα που είτε πρόκειται να ακολουθήσετε κάποιες δεξιότητες που είναι χρήσιμες, είτε πρόκειται να ακολουθήσετε το μεταφραστικό κλάδο, είτε πρόκειται να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, τη διδακτική, ας πούμε, για παράδειγμα, τη διδασκαλία μάλλον ξένων γλωσσών, είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Αυτά. Και μιλήσατε πριν για τις πληρωμές, είπατε ότι υπήρχαν δυσκολίες στις πληρωμές σε κάποιες Ναι. Θεωρείτε ότι οι απολαβές ενός μεταφραστή είναι ικανοποιητικές? Ναι. Θεωρώ ότι ένας μεταφραστής μπορεί να ζήσει, ειδικά αν ασχολείται με τη μετάφραση τεχνικών επιστημονικών κειμένων, με τη μη λογοτεχνική μετάφραση, θεωρώ ότι μπορεί να ζήσει και σήμερα αξιοπρεπώς, ενδεχομένως να μην γίνει πολύ πλούσιος ή πλούσια, αλλά μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Τώρα, είναι γεγονός ότι χρειάζεται, εκτός από το να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας, να εκπαιδεύουμε και τον πελάτη, ο οποίος συχνά δεν ξέρει τι θέλει. Και εκεί συνήθως προκύπτουν αυτές οι, από εκεί προκύπτουν αυτές οι παρεξηγήσεις. Από τη μη μετάφραση, αν θέλετε, μη καλή επικοινωνία, μη ικανοποιητική επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα δύο μέρη. Ότι άλλο εννοώ εγώ όταν λέω επιμέλεια, και άλλο εννοεί ο πελάτης όταν λέει επιμέλεια. Ένα απλό παράδειγμα. Πάνω στην επιμέλεια, λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την επιμέλεια και πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται ή όχι και πώς κινούνται τα πράγματα, τέλος πάντων, Αναφερόμαστε στην επιμέλεια όσον αφορά τα λογοτεχνικά έργα ή τα τεχνικά. Για να μιλήσω κυρίως για τα τεχνικά, γιατί στα λογοτεχνικά πιστεύω ότι είναι απαραίτητη επιμέλεια. Ό,τι και να εννοούμε με αυτό. Έτσι. Δηλαδή, είτε με την έννοια του οπλού ορθογραφικού ελέγχου, είτε με την έννοια της αναθεώσης, δηλαδή του revision, είτε με την έννοια της επιμέλειας σε βάθος, που πλέον είναι μονογλωσσική, έτσι, έχουμε μόνο το προϊόν μπροστά μας, πιστεύω ότι είναι μια απαραίτητη διαδικασία, η οποία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υποβαθμίζεται και υπονομεύεται λόγω οικονομικών παραγόντων. Το θεωρώ αδιανόητο σε μετάφραση λογοτεχνικού έργου, παρόλο που δεν ασχολούμαι με τη μετάφραση αυτή, το θεωρώ απαράδεκτο να μην υπάρχει επιμέλεια σε όλα τα έργα, κάτι το οποίο το συζητούσαμε και σε προηγούμενα πάνελ αυτές τις μέρες. Και εννοείται ότι είναι απολύτως απαραίτητη, είναι μεγίστης σημασίας και όταν μεταφράζουμε τεχνικά κείμενα. Δηλαδή, φανταστείτε, έχουμε ένα κείμενο για, ξέρω, αφορά τη μετάφραση του εγχειριδίου για έναν, ξέρω εγώ, τομογράφο και
κάτι μας ξεφεύγει. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο μάτι. Ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια, μάλλον. Ναι. Πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά τις γλώσσες από τις οποίες μεταφράζετε, ποιες είναι οι σχέσεις σας με αυτές? Αγάπης και μίσους. έχω μεταφράσει, τα τελευταία χρόνια μεταφράζω μόνο από τα αγγλικά προς τα ελληνικά ή και το αντίστροφο ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί μιλάμε για την ελληνική αγορά, στην οποία δεν έχουμε ενδεχομένως όλες τις φορές την πολυτέλεια να τηρήσουμε αυτό που λένε ότι πρέπει να μεταφράζουμε προς τη μυθική μας γλώσσα μόνο. Στο παρελθόν έχω μεταφράσει, μετέφραζα και από γαλλικά προς ελληνικά και από ισπανικά προς ελληνικά. Αλλά γενικά, δηλαδή, είναι να το έχεις, δηλαδή πρέπει να έχεις ένα μεράκι για τις ξένες γλώσσες και όχι μόνο μεράκι για τις ξένες γλώσσες, αλλά να είσαι και διατεθειμένος ή διατεθειμένη να ανοιχτείς σε ό,τι φέρνει η γλώσσα, δηλαδή και στο πολιτισμικό πλαίσιο. Και ίσως αυτό είναι και το πιο γοητευτικό κομμάτι της μετάφρασης, ότι ανοίγουμε γενικά ως προσωπικότητες σε έναν άλλο ορίζοντα. Τώρα βέβαια στις μεταφράσεις γενικά βοηθά και η γνώση, ας πούμε, η αποθετική γνώση κάποιων άλλων γνωσών που έχω, τόσο το καλύτερο. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα, είστε αισιόδοξοι? Είμαι αισιόδοξο άτομο. πιστεύω ότι περνάει ο κλάδος μια κρίση, όπως πάρα πολύ κλάδι στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας. Είτε αυτό θα γίνει μέσω εργαλείων, μεταφραστικών εργαλείων, είτε με κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχω εγώ ως προοπτική στο μυαλό. Δεν είμαι από τα άτομα που πιστεύουν ότι η αυτόματη μετάφραση θα εξαφανίσει το μεταφραστή. Όχι. Να το μεταλλάξει λιγάκι, ναι. Κάτι όμως το οποίο το θεωρώ απολύτως θεμητό και επιτρεπτό, αν θέλετε, γιατί δεν μεταφράζαμε πέρσι. Πριν από 20 χρόνια, δεν μεταφράζαμε με τον ίδιο τρόπο. Θεωρώ απολύτως δεδομένο ότι θα μεταφράσουμε με τον ίδιο τρόπο μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Οπότε, ναι, θα έλεγα με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ και καλό πτυχίο. Κάποια στιγμή.